winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Ο Ντάνιτζ εδώ στην Ματέι είναι στην περιοχή, αφήνει για τον Παπουλή. Το σουτ του Παπουλή θα πέσει και θα μαζέψει ο Γκίσας. Βλέπουμε εδώ, ο Ματέι βρίσκει τον Παπουλή. Θα γυρίσει και θα κάνει το σουτ. Ο Γκίσας όμως έπεσε και μάζεψε. Παπουλής ψάχνει χώρο, μπαίνει στην περιοχή, πέναλτι. Σφυρίζει πέναλτι ο Λεόντιος Στράτος. Να δούμε την φάση ξανά. Το μαρκάρισμα πάνω στον Παπουλή. Τον έκλεισαν δύο. Στο 14ο λεπτό, Παπουλής εκτελεί, σώζει ο Κίστας, επιμένει ο Παπουλής, 1-0. Δεν ακολούθησε κανείς. Αρχικά έσωσε ο Τάσος Κίστας, όμως την επαναφορά ο Παπουλής πλάσαρε στην καινή εστία, αφού κανείς από πλευράς Νέας Σαλαμίνας δεν είχε ακολουθήσει για να σταματήσει το σκόρερ του Απόλλωνα. Στο 14ο λεπτό, ξανά η εκτέλεση, έσωσε ο Κίστας. Δεν πρόλαβε κανείς να αντιδράσει και να προλάβει τον Παπουλή, ο οποίος πλάσαρε. Θέλει να μπει στην περιοχή, ψάχνει χώρο για την σέντρα ή το σουτ. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ξανά εδώ η φάση. Σελίμωβης πάει να κερδίσει εδώ, επικίνδυνο μαρκάρισμα. Εδώ ξανά, ψηλά το πόδι. Η μπαγιά που βγαίνει για τον Παραβίκα σε επιθετικό φάουλ. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Και ο Σελίμωβης σιγά σιγά κρατάει. Ψάχνει να βρει τον Ντένιτς στην περιοχή. Ο Ροντρίγκες με προβολή. Κρατάει. Βγάζει ωραία για τον Σαρδινέο. Τακουνάκι για τον Ενσούε. Το πλασέ που πάει να γίνει εδώ. Η προβολή και πλάγι. Ωραία επιθετική προσπάθεια για τον Απόλλωνα. Καλύτερα, όμως είναι αρκετά απογοητευμένος πάνω και είναι γεγονός, γιατί η Νέα Σαλαμίνα δεν ανταποκρίνεται και δεν έχει φτιάξει ούτε μια καλή ευκαιρία για την ώρα. Φάουλ εδώ έχει δώσει ο Τράτσος για τη Νέα Σαλαμίνα. Μονομαχία που είχε με τον Ροντρίγκες. Εδώ η φάση. Έπεσε ο Παπουλής στον Ροντρίγκες. Η μπαγιά πίσω, το γύρισμα. Ευκαιρία εδώ Δημητρίου Λουντού. Θα κερδίσει το κόρνερ. Θέλει να βγάλει για τον Kingsley στην περιοχή. Kingsley ψάχνει χώρο για να κάνει το σουτ. Πέφτει στην περιοχή. 0-0 εδώ η προηγούμενη φάση που ζήτησε το πέναλτι. Ενσούε θέλει να περάσει, εδώ υπάρχει φάουλ και θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Πήγε να περάσει ο Ενσούε. Νουρ. Η μπαγιά στην περιοχή είναι καλή και φαγιά του Σίμψον στα χέρια του Δημητρίου. Στο 36. Την σέντρα που βγήκε ο Σίμψον κέρδισε την κεφαγιά από την μπαγιά του Νουρ, η οποία δεν ήταν. Μοιράζει συνεχώς μπράβο από την αρχή του παιχνιδιού στους ποδοσφαιριστές του. Είπαμε, είναι μια προσπάθεια να τους δώσει καλύτερη ψυχολογία. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Περνάει η μπάλα, φωνάζει για πέναλτι. Να εδώ το γύρισμα που έγινε. Ο Σίμψον πάει να κάνει το σουτ και κλωτσάει χαμηλά το πόδι του. Εδώ περνάει ωραία ο Σαρδινέρο. Σαρδινέρο για τον Παπουλή. Παπουλή στην περιοχή, το γύρισμα, η μπάλα έξω. Με τον Σαρδινέρο να περνάει για τον Φώτη Παπουλή. Έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε έξω προς το μέρος του Μπενσόπ. Μπενσόπ στη μονομαχία θα γίνει φάουλ και θα δεχθεί για την κίτρινη κάρτα ο Μπενσόπ. Για κράτημα λέει ο Λεόντιο Στράτος, αλλά και κλωτσίζει και την μπάλα εκνευρισμένος ο Μπενσόπ. Του διαιτητή είναι η δεύτερη στο παιχνίδι μας. Μία για κάθε ομάδα. Ροντρίγκες εκτός περιοχής, ψάχνει χώρο, δοκιμάζει το σουτ. Ωραία ο Κορέα, παίρνει μπάλα, αφήνει για τον Ελουντού. Ελουντού
Κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, δοκιμάζει το σου, την μπάλα στο σώμα του Σελίμοβιτς. Στις καθυστερήσεις. Κρατάει μπάλα. Σαρδινέρο στην περιοχή. Λαμπό. Προσπαθεί να διώξει το σουτ που γίνεται η κόντρα και κόρνερ. Χριστοφόρου δεν μπορεί να το σταματήσει. Μένει όρθιος ο Μπένσοπ. Πολύ δυνατός. Δοκιμάζει το σουτ. Την μπάλα έξω. Για τον Μαριάνοβιτς. Ελουντού. Η σέντρα είναι καλή. Ο Σίμψον. 1-1. Αλλά σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Στο 51. Από την παγιά εδώ που βγαίνει. Έστω πολύ πολύ λίγο. Ο Σίμψον ήταν εκτεθειμένος. Πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα. Το φάουλ τώρα που κερδίζει η Νέα Σαλαμίνα. Ο Μαριάνος εκτέλεσε. Κεφαλιά σώζει ο Δημητρίου. Δεν κάνει καλό στο παιχνίδι. Ενώ σε πολύ λίγο θα υπάρξει και η πρώτη αλλαγή του Απόλλωνα. Ο Πίτας θα περάσει στη θέση του Παπουλή. Η μπαγιά του Ελουντού για τον Kingsley, ο Σελίμοβιτς θα διώξει το σούτ που γίνεται οι κόντρες, δεν θα γίνει τον γκολ. Εδώ ξανά το γέμισμα που έγινε. Σελίμοβιτς πήγε να διώξει το σούτ του Σίμψον, οι κόντρες πήγε. Σαρδινέρο κέρδισε, ο Σακέτη θα χάσει από τον Νούρ. Κράτημα από τον Παντελονάκη από τον Σακέτη, φωνάζουν για κάρτα. Η αποχώρηση του Ελουντού έχει αλλάξει λάβο στα πλάνα του Σοφρόνη Αυγουστή. Θα πρέπει να περιμένουμε σε λίγο να δούμε αν όντω είναι ο Αντωνιάδη στη δεύτερη αλλαγή του Απολλώνα. Πιέζεται, θα χάσει την μπάλα, αλλά κερδίζει πάλι η Νέα Σαλαμίνα. Εδώ ένα πέσιμο και πέναλτι. Πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα στο πέσιμο του Kingsley στο 62. Να δούμε ξανά η μπαγιά εδώ που βγαίνει ο Σελίμοβιτς με το αριστερό χέρι. Φαίνεται να κρατάει από την μπαγιά του Κορέα. Φαίνεται να υπάρχει μια επαφή. Kingsley εκτελεί 1-1. Η Νέα Σαλαμίνα φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 63. Με το 13ο εφετινό γκολ του Kingsley ο Νουέκπου. Δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ αυτό στο 63 στη γωνία. Την αριστερή του Δημητρίου, στην αντίθετη γωνία έπεσε ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Έλα να δούμε τη φάση και επιστρέφουμε. Μπέρσοπ χαμηλά για τον Ματέι στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται 2-1. Άμεση απάντηση στο 64 με τον Ματέι να σκοράρει. Εδώ ξανά ο Μπέρσοπ έδωσε για τον Ματέι. Ωραία τρίπλα που έγινε από τον Ματέι στον Κύπρο Χριστοφόρου. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, τελείωσε με το αριστερό στη γωνία που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Νέα Σαλαμίνα μπροστά, ευκαιρία εδώ για την ισοφάριση θα γίνει, αλλά σηκωμένη η σημαία, δεν μετράει τον γκολ του Σίμψον. Εδώ η μπαγιά είναι, ελαφρώς μπροστά είναι. Ωραία. Ξανά Μαριάνοβιτς, η σέντρα για τον Παραβίκας, η κεφαλιά δύσκολα. Ο Μαριάνοβιτς βρήκε, ωραία. Κέρδισε την κεφαλιά, δύσκολο ο Δημητρίου με το αριστερό χέρι. Σελίμοβιτς, Σακέτη, λάθος εδώ που γίνεται από το Σακέτη, ο Σιαθάς. Εκτός περιοχής δοκιμάζει το σουτ, θα πέσει ο Δημητρίου και θα μαζέψει. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα και να βρει με το κεφάλι. Προσπαθεί να γεμίσει, ωραία εδώ, αφήνει για τον Μπένσοπ ο Περέιρα και πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για το 3-1, τελειώσει ο Απόλλωνας στο παιχνίδι. Μπένσοπ γυρίζει, έρχεται το 3-1 από το Σαρδινέρο. Στο 88 τελειώνει το παιχνίδι. Μεγάλη απογοήτευση και φωνές από τον Σάβα Πουρσαϊτίδη, αφού νωρίτερα είδε την ομάδα του να πλησιάζει στην ισοφάριση, όμως τελικά δέχθηκε και τρίτο γκολ, κάτι που έτσι σημαίνει ότι ο Απόλλωνας θα πάρει την νίκη και η Νέα Σαλαμίνα θα χάσει. Νομίζω πάνω έχει ετοιμαστεί ουσιαστικά ο Μάριος Αντωνιάδης και θα δούμε αν θα περάσει στο παιχνίδι, εκτός αν αλλάξει νέο γνώμη ο Σοφρόνης Αυγουστή από τη στιγμή που πέτυχε και τρίτο τέρμα η ομάδα του. Παραβίκα, η σέντρα και φαγιά του Μαουρίτσιο. Το σούτ εδώ που είναι από το Σιαθά, η μπάλα έξω. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.